Αλλά τι θέλετε να πείτε, πείτε μας μια ερμηνεία εσείς Μέλη, που, που, που δώστε. Μένει που σκέπτονται υγιώς ναι. να, να, να αναλύσουν αυτή την κατάρα στην Ελλάδα, ότι για πολιτικούς λόγους και ειδικά προεκλογικά δεν μιλάει κανένας για πολύ σοβαρά ζητήματα. Η ασφάλεια του πολίτη είναι δημοκρατικό δικαίωμα, ξανά είπα συνταγματικά το κατοχυρωμένο. Εάν δεν το προστατεύεις, το υποδαβλίζει. Εάν σου κίνεται το σπίτι, το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να βγει στη γειτονιά σου με το παιδί σου γιατί έχει δακρυγόνα. Προχτέ πήγαν να κάψουν αστυνομικού στην Κεσαριανή. 40 Μολότοφ και Καλάζνικοφ στο Πασόκ. Δεν έχουμε πιάσει κανένα. Προσέξτε τώρα εδώ. Κάνουν προσαγωγέ. Ποια είναι η διαφορά τη προσαγωγή από τη σύλληψη, σύντροφη, ξέρετε. Προσαγωγή παίρνω περνάει από το δρόμο που είναι άσχετο. Του αφήνουν ελεύθερου, λέει. Προσήγαγαν 20 και αφήνουν τα ανέφερε. Ε, ναι, αφού ήταν άσχετη. Εάν κάνουν σύλλη, αν συλλάβουν κάποιον, πρέπει να απαγγείλουν κατηγορίε. Άλλο συλλαμβάνω, άλλο προσαγάγω. Να καταλαβαίνω ο κόσμος και τη yeah. διαφορά και τη προπαγάνδα. Το ότι προσάγω δεν σημαίνει ότι κάνω δουλειά μου. Άρα όταν φεύγουν όλοι, πάνε πετάνε μολότοφ, δεν πιάνω κανέναν, ενώ ξέρω ποιοι είναι και την ίδια στιγμή δεν το καταδικάζω. Όλο αυτό γυρνάει και ο κόσμο λέει δεν μπορεί. Αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση ναι. προφανώ με κάποιο τρόπο του καλύπτει. Άρα συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καμπάνη. Συμφωνώ ναι. με κάθε πολίτη ο οποίο λέει παιδιά πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν μπορεί να βγαίνει με τη βαριά πουλα να, να σπάει το αυτοκίνητο ενό ατόμου και να ξανακρύβεται στο πάντιο.